Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, προερχόμενος από το δύσκολο και ιδιαίτερο χώρο των σωμάτων ασφαλείας ως απόστρατος αξιωματικούς του λιμενικού σώματος, με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια χαιρετίζω την απόψινή μας συγκέντρωση. Με αυτή την ιδιότητα θα ήθελα και από το βήμα αυτό να απευθυνθώ τόσο στους εν αποστρατεία όσο και στους ενεργεία συναδέλφους μου σε όλα τα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις. Να σκύψουν, να αφουγκραστούν και να μελετήσουν το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είμαι σε θέση να γνωρίζω το μεγάλο προβληματισμό που επικρατεί στις τάξεις των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τη σημερινή κατάσταση, τόσο στο πολιτικό, κοινωνικο-οικονομικό, γεωπολιτικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Κατάσταση που έχει οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωσή τους, την αβεβαιότητα για το μέλλον τους και το μέλλον των οικογενειών τους, στη χρησιμοποίησή των στην αυταρχική διακυβέρνηση και την εφαρμογή αντιλαϊκών μέτρων, αλλά και των κινδύνων από την εμπλοκή της χώρας μας στα παιχνίδια των ισχυρών της γης. Για ποιο λόγο όμως θα πρέπει να ακούσουμε όλοι μας την πρόταση πρόσκληση του ΚΚΕ? Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει διαχρονικά αποδείξει ότι προβλέπει τα μελούμενα τόσο στον εθνικό μας χώρο όσο στον ευρωπαϊκό και διεθνή. Και αυτό όχι επειδή διαθέτει μελλοντολόγους και αστρολόγους. Απλά ορθολογικά, ιστορικά και επιστημονικά αναλύει και συνθέτει τα τεκτενόμενα και νομοτελειακά προκύπτουν τα συμπεράσματα. Έχει καταδείξει την αιτία για τη σημερινή κατάσταση που μόνο ανισότητα, αδικία και συμφορές έχει προκαλέσει στο λαό. Έχει όνομα και ταυτότητα. Είναι ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός δεν διορθώνεται και δεν εξανθρωπίζεται. Είτε σε ανάπτυξη είτε σε κρίση δείχνει τα δόντια του στο λαό και σαν πληγωμένο θεριό γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος. Βλέπουμε τις προσπάθειες των ισχυρών της γης στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις με στόχο τη λαιλασία του φυσικού πλούτου όπου υπάρχει, τους μεταξύ τους βρώμικους ανταγωνισμούς για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Βλέπουμε επίδοξους γεωπολιτικούς παίκτες να ξεπροβάλλουν. Οι εξοπλισμοί αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο και οι πρόσχερες συμμαχίες δίνουν και παίρνουν. Αναπόφευκτες είναι και οι πολεμικές και ματηρές συγκρούσεις. Αυτοί που θα πληρώσουν τελικά το μάρμαρο είναι οι λαοί, γιατί στο βάλτο όταν παλεύουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Τα όσα ακούμε περί αλληλεγγύης των κρατών και οικονομική στήριξη των αδύναμων είναι παραμύθια χωρίς τέλος. Τα βλέπουμε και τα καταλαβαίνουμε με γυμνούς οφθαλμούς. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα γίνονται για το πάπλωμα, για το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι προς όφελος των εθνικών τους μονοπωλίων και ομίλων. Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς η άρχουσα τάξη της πατρίδας μας δεν μπορούσε να είναι ακούσα. Σε ενεργό ρόλο, προσβλέποντας ωφέλη από την επικείμενη μοιρασιά, μετέτρεψαν τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Μια βάση μετά την άλλη ξεπηδά με στόχο την προστασία από τον εχθρό. Μα ποιος είναι ο εχθρός? Η Ρωσία, λένε. Μα ποια Ρωσία? Αυτή δεν είναι πλέον μια καπιταλιστική χώρα? Δεν έγινε ανατροπή? Τον ομοειδεά της σας φοβόσαστε? Τι πιο τρανή απόδειξη, φίλες και φίλοι μου, ο ανταγωνισμός για την παντοκρατορία είναι. Κι έτσι η πατρίδα μας, λόγω ακριβώς των βάσεων και των εξοπλισμών, καθίσταται πρώτος στόχος των πυραυλικών και άλλων όπλων των αντιπάλων της ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ. Στη δε ιδιαίτερη πατρίδα μας δημιουργείται Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας από Ισραηλή εταιρεία, που αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη για την ασφάλεια της χώρας, επειδή εμπλέκει περαιτέρω τις σκληρές αντιπαραθέσεις σειράς χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Φίλες και φίλοι, τα πράγματα δεν είναι βίωνα και γι' αυτό όλοι μας θα πρέπει να προβληματιστούμε και να αναλάβουμε δράση. Η πρόταση για συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι μια αρχή που θα πρέπει να έχει και συνέχεια. Το κάλεσμα του ΚΚΕ αφορά όλους όσους ανησυχούν,
αγανακτούν και δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε να αντιπαλέψουμε με βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις που έσπηραν και φύτεψαν τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα όλων των διαδοχικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Το ΚΚΕ, πάντα με το παράδειγμα της πρωτοπόρας δουλειάς των μελών του, μέσα από τη συζήτηση και την πειθό, στοχεύει στην ανάπτυξη της πιο πλατιάς λαϊκής συμμετοχής και πρωτοβουλίας. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό βαδίζοντας τον δρόμο της ανατροπής. Συνεχίζουμε τον αγώνα, ώστε το όραμα για ένα δίκαιο κόσμο για όλους μας να μην παραμείνει ελπίδα, αλλά να πραγματοθεί. Ευχαριστώ πολύ.